Καλώς ήρθατε. Το συγκεκριμένο βίντεο στο YouTube που θα αναφερθούμε σήμερα και θα μιλήσουμε έχει να κάνει καθαρά με τη δομή της γλώσσας του σώματος, της εκφραστικότητας, τη συνδεσιμότητά μας με το άτομο το οποίο μας παίρνει συνέντευξη σε ένα περιβάλλον συνέντευξης για εργασία. Πάμε λοιπόν μαζί να το δούμε και να το συναντήσουμε. Η διαδρομή ξεκινάει πολύ πριν φτάσουμε προφανώς στο χώρο και εισέλθουμε στο γραφείο. Ξεκινάει με την προετοιμασία. Η προετοιμασία σημαίνει ότι θα πρέπει πρώτον να έχω έτοιμο από πριν ποιο θα είναι το ντύσιμο, πώς θα είμαι, πώς θα εμφανιστώ, με τι ρουχισμό. Λίγο κλασικό ντύσιμο θα πρότεινα, ένα χρώμα μπλε, είναι ένα χρώμα ασφαλές για όλους και για όλες. Σημασία θα πρέπει να δώσουμε τόσο στην διατροφή μας την οποία θα έχουμε από την προηγούμενη ημέρα, να έχουμε φάει κάτι ελαφρύ το πρωί που θα πάμε στη συνέντευξη, να έχουμε προγευματίσει, να έχουμε πιει ένα χυμό, κάποιο φρούτο και να έχουμε φάει κάποιο σνακ, ούτως ώστε και να έχουμε ενυδατωθεί, ούτως ώστε να έχουμε ενέργεια καθώς θα μιλάμε. Για μένα ο οραματισμός παίζει ρόλο και θα τον αναφέρω σε αυτό το σημείο, γιατί το να φέρω μπροστά μου να οραματιστώ τη σκηνή την οποία θα γίνεται η διάρκεια όλη της συνέντευξης, ακόμα με ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα στο τέλος, το θεωρώ και αυτό εξίσου σημαντικό, μπορεί να είναι μια μέρα πριν ή και το πρωί που φύγω για τη συνέντευξη εργασία. Όπως επίσης και το να ακούσω μια μουσική η οποία θα μου δώσει αισιοδοξία, θα μου γεμίσει την καρδιά ελπίδα και δύναμη και ζωντάνια, να χορέψω λίγο κάπως, να κάνω αυτό που λέμε στο εξωτερικό, στα αγγλικά priming, ώστε να είμαι έτοιμη, ενθουσιώδης, να ανοίξω την πόρτα του σπιτιού μου και να πάω στον χώρο που γίνεται η συνέντευξη. Πηγαίνοντας στον χώρο και όταν φτάσω και άφησα το αυτοκίνητό μου, φτάσω μεταξύ με ποιο τρόπο, τέλος πάντων με το λεωφορείο, φτάσω εκεί στον χώρο. Σε περίπτωση όπως τώρα που είναι χειμώνας, καλό είναι ότι τσάντα, τσαντούλα, σακάκι, παλτό κρατάμε, να τα αφήσουμε στο χώρο της υποδοχής. Να μην δηλαδή βρεθούμε στο γραφείο κρατώντας ομπρέλες, μπαγκάζια, τσάντες, λάπτοπ, πίσω, backpack στην πλάτη μας, όλο αυτό το φόρτωμα, να πάμε μόνο ίσως με ένα τάμπλετ, ένα φολτεράκι ανάλογα τι εργασία έχουμε, αν έχουμε κάποια σχέδια να παρουσιάσουμε, το βιογραφικό μας, το οποίο θα πρέπει να το έχουμε εκτυπωμένο τουλάχιστον 2 ή 3 φορές για να το δώσουμε και δείξουμε πόσα άτομα θα δούμε μπροστά μας στο πάνελ για τη συνέντευξη. Και πάμε λοιπόν με ανάλαφρα χέρια να μιλήσουμε για εμάς, για την εργασία μας. Μια άλλη συμβουλή πριν ακόμα μπούμε μέσα στον χώρο της συνέντευξης για εργασία είναι μένουμε όρθιοι. Δεν καθόμαστε κάτω να έχουμε την αγωνία, περιμένουμε όρθιοι, ήρεμοι, ώσπου η κοπέλα στην υποδοχή, ο κύριος στην υποδοχή, να μας πει και να μας συνοδεύσει στον χώρο που θα γίνει η συνέντευξη, με όμορφο, αργό, σταθερό βηματισμό, περπατάμε και εισερχόμαστε στον χώρο. Με το που ανοίγουμε, μας ανοίγουν την πόρτα, μας λένε εδώ είναι το γραφείο και ανοίγουμε την πόρτα, χτυπάμε, ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνουμε με ένα όμορφο χαμόγελο. Μιλάμε και χαιρετάμε, καλημερίζουμε ανάλογα την ώρα της ημέρας τον άνθρωπο, τον κύριο ή την κυρία, τον οποίο βρίσκεται στο γραφείο και θα μας πάρει συνέντευξη. Ο οποίος σηκώνεται και αυτός όρθιος, δίνουμε τη χειραψία μας. Ισομερός, η δύναμη της χειραψίας, σταθερή, κάθετα, στον άνθρωπο. Χαμογελάμε, μας λέει το όνομά του, του λέμε το όνομά μας. Είμαι η Ροξάνη, καλησπέρα σας, είμαι η Ροξάνη Οικονόμου. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Μας λέει και το όνομά του, είμαι ο Κώστας Τριανταφύλου. Και επαναλαμβάνουμε και εμείς το όνομά του. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Τριανταφύλου, που βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Περιμένουμε να μας πει. Ή του λέμε εμείς μπορώ να καθίσω, μας λέει ναι καθίστε, καθόμαστε. Όταν καθόμαστε στην καρέκλα, δεν καθόμαστε ποτέ πίσω άπλωτοι έτσι ή γερμένοι έτσι. Πάντα είναι κάθετη ακριβώς, είμαστε λίγο προς τα έξω στην καρέκλα, κάθετη η πλάτη μας, έτσι καθαρή, η ώμη είναι πίσω και κάτω,
ευφυτενείς, είμαστε ευφυτενείς, έχουμε ίσο το κεφάλι, κρατάμε βλεμματική επαφή στον κύριο, στην κυρία που μας παίρνει συνέντευξη. Όταν ακούμε την ερώτηση, κάνουμε νήξη στο κεφάλι, όμορφο χαμόγελο, το κοιτάμε στα μάτια και τον ενθαρρύνουμε να δούμε τι ερώτηση έχει να μας κάνει με μια ανοιχτή, ζεστή αγκαλιά. Δεν έχουμε πλειστούς, δεν κάνουμε αγκαλιασμούς, δεν δημιουργούμε φραγμούς. Έχουμε τα χέρια μας χαλαρά στο πλάι. Ενδείκνεται μπορούμε να έχουμε και ένα μικρό σημειωματάριο με ένα στυλό, γιατί μπορεί ενδεχομένως όλα αυτά που μας λέει να είναι πολλαπλές πληροφορίες ή να θέλουμε να σημειώσουμε μία-δύο λεξούλες. Έχουμε και το βιογραφικό μας δίπλα ανά πάσα στιγμή. Γίνεται λοιπόν στη διάρκεια της συζήτησης, καθώς μιλάμε, έχουμε το κεφάλι μας ίσιο, σε ευθεία γραμμή. Όταν όμως ακούμε και είμαστε εμείς οι ακροατές και όχι οι ομιλητές, μπορούμε ελαφρώς να γύρουμε δεξιά λίγο το κεφάλι και να δείξουμε ότι από τα αυτή μας λαμβάνουμε τις πληροφορίες και τα ακούσματα και τους ήχους, μπαίνουν μέσα, να χαμογελάμε και να κάνουμε νήξεις ελαφρύες. Ενδείκνεται, όταν μας κάνουν μια ερώτηση, αν σε περίπτωση που δεν την έχουμε κατανοήσει, μπορούμε να επαναλάβουμε, να ζητήσουμε να μας επαναλάβουν την ερώτηση ή να μας το εξηγήσουν λίγο παραπάνω. Επίσης, μπορούμε να επαναλάβουμε και κάποιες λέξεις και να κάνουμε έναν καθρεπτισμό των κινήσεών τους και εμείς. Πάρα πολύ διακριτικά. Χρησιμοποιούμε τον ίδιο ρυθμό στη φωνή τους, στην χρειά της φωνής, οπότε και προσπαθούμε λίγο να ρίξουμε εμείς την ένταση, αν έχουμε λόγω του άγχους, που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να υπάρχει, οπότε να πέσει λίγο ο ρυθμός, χωρίς όμως να χάσουμε τον ενθουσιασμό μας και το χαμόγελό μας. Η επικινδυνότητα στο κομμάτι της γλώσσας του σώματος είναι ότι θα πρέπει αυτό το οποίο ακούμε, το άκουσμα το οποίο έρχεται από τον ομιλητή, από τον άνθρωπο, τον οποίο, την κυρία του HR, μας παίρνει συνέντευξη, δημιουργεί κάποιες εικόνες και κάποια συναισθήματα. Θα πρέπει λοιπόν η εκφραστικότητά μας, το πρόσωπό μας, να έχει ενσυναίσθηση. Δηλαδή δεν μπορεί να μας λέει κάποιος ότι τη θέση, προέκυψη θέση επειδή κάποιος αρρώστησε ο προηγούμενος προκάτοχος. Θα πρέπει το πρόσωπο όταν ακούσει αυτή την πληροφορία να έχει μία, να συναισθανθεί το λόγο και το πόνο ενδεχομένως τι θα ήταν ένα συνάδελφος από το HR, αυτό το οποίο συνέβη, άρα να νιώσει αυτό, να υπάρχει ένα συνέστημα, να μην είμαστε μέσα στη τρελή χαρά όταν ο άλλος μας λέει κάτι λυπητερό ή μπορεί να μας πει υπήρχε μια δυσκολία στην επιχείρηση, δεν μπορούμε εμείς να πούμε αυτή τρελή χαρά που υπήρχε αυτή η δυσκολία και έτσι βρήκα εγώ αυτή τη θέση. Άρα πρέπει να υπάρχει εδώ μια συσχέτιση, μια αρμονία ανάμεσα σε αυτό που ακούμε και στην εκφραστικότητά μας. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε το συνέστημα το οποίο βγαίνει και πολύ εύκολα και αποτυπώνεται πάνω στο πρόσωπό μας και πάνω στη γλώσσα του σώματος. Άρα είμαστε 100% δοσμένοι στην προσοχή σε αυτό το οποίο ακούμε. Αναφορικά με την συνέντευξη για εργασία, ο τόνος της φωνής μας θα πρέπει να είναι σταθερός, να έχουμε μια γλυκύτητα και ένα βάθος, να μην βγαίνει από την πάνω επιφάνεια εδώ του λαιμού, αλλά να βγαίνει με μία από το συναίσθημα, από μέσα, από το βάθος της ψυχής, να βγαίνει και να μιλάμε και να επιμιλούμε την αλήθεια μας, να δώσουμε να καταλάβουν οι άνθρωποι που είναι απέναντί μας, που δεν μας ξέρουν, τι είναι αυτό, για ποιο λόγο λοιπόν, πώς, με ποιο τρόπο εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτή την επιχείρηση. Σε ερωτήσεις του τύπου, αφού δεν έχετε εμπειρία, τι κάνετε εδώ, είναι προφανώς ότι έχουν δει το βιογραφικό μας και ξέρουν ότι δεν έχουμε εμπειρία. Αυτό το οποίο εμείς μπορούμε είναι να ανατρέξουμε σε ιστορικά γεγονότα είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στη σχολή μας, ή ικανότητες και ταλέντα και δεξιότητες που έχουμε και να πούμε εγώ σε παράλληλη περίπτωση έχω δοκιμαστεί σε αυτό και έχω μία μεθοδολογία να μαθαίνω και μαθαίνω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί η μεθοδολογία μου είναι αυτή. Έχω ένα σύστημα που ακολουθώ. Οπότε δεν μας πειράζει αν είναι κάτι νέο και καινούργιο το οποίο μαθαίνουμε, γιατί υπάρχει μία βάση
ένα σύστημα και μια μεθοδολογία ως προσωπικότητες έχουμε αναπτύξει. Άρα πρέπει να τους δώσουμε εμείς να κατανοήσουν ότι έχουμε μηχανισμούς, αναπτύξει μηχανισμούς και μπορούμε να προσαρμοζόμαστε γρήγορα. Επίσης, στο κομμάτι της συνέντευξης για εργασία, ουσιαστικά αυτό που πρέπει να δώσουμε στον συνομιλητή να αντιληφθεί είναι το ότι είμαστε άνθρωποι με συναισθήματα, ότι είμαστε άνθρωποι που έχουμε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, μας ενδιαφέρει συγκεκριμένη θέση, έχουμε μελετήσει και γνωρίζουμε αυτή η επιχείρηση, τι είναι το background, έχουμε κάνει την έρευνά μας από πίσω, το τι συμβαίνει, σε ποιον έχουμε πάει, δεν πηγαίνουμε έτσι, κουτουρού, σε όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς να έχει νόημα για μας. Ποιο είναι το νόημα που θέλουμε εμείς να εργαστούμε εκεί. Για να κάνουμε λοιπόν μία σύνοψη. Εισερχόμαστε στον χώρο, είμαστε όρθιοι, χαιρετάμε τον συνομιλητή, διαχειρός, κάνουμε χειραψία, χαμογελάμε, σταθερή χειραψία, ισοδύναμη της χειραψίας του συνομιλητή, κάθετα η χειραψία, λέμε το όνομά μας, συστηνόμαστε, χαιρόμαστε πολύ που τους βλέπουμε, λέμε ότι χαιρόμαστε που τους βλέπουμε, να το ακούσουμε, ακούμε το όνομά τους, επαναλαμβάνουμε το όνομά τους, είναι ωραίο να ακούει ο άλλος το όνομά του και προσπαθούμε και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας να αναφέρουμε το όνομα. Ορθό κορμί, σταθερό, πίσω η ώμη και κάτω, ευθυπινής, καθόμαστε στη καρέκλα προς τα έξω, ας πούμε ότι εδώ είναι η καρέκλα. Εμείς καθόμαστε κάθετα έτσι προς τα έξω, στην καρέκλα, να το βάλω από εδώ, προς τα έξω στην καρέκλα, να δεν λέω τα πόδια μας προς τα έξω. Τα πόδια είναι, όχι σταυροπόδι, είναι ίσια και κάτω, πατάμε στο έδαφος, κοιτάει το κορμί. Το κορμί είναι στραμμένο προς τον ομιλητή, τον συνεντευκτή, χαμογελάμε και κρατάμε οπτική επαφή. Αστερίσκος. Αναφορικά με την οπτική επαφή, δεν κοιτάμε επίμονα στα μάτια τον άλλο να νιώσει λίγο κάπως αμήχανα και άβολα. Συνήθως υπάρχει ο κανόνας που ακολουθείται που είναι το 7-3. 7 δευτερόλεπτα κοιτώ και 3 δευτερόλεπτα κοιτάω προς τα πάνω, ας υποθέσουμε προς τα αριστερά ότι σκέφτομαι κάπως κάτι. Κοιτάω λίγο κάτω και επαναφέρω το βλέμμα μου στο συνεντευκτή. Πολλές φορές σε δημόσιες ομιλίες ή σε συζητήσεις, ο κανόνας που ακολουθείται είναι βλέμμα και σκέψη, δηλαδή ολοκληρώνει τη σκέψη του και κοιτώ, ή ολοκληρώνω εγώ τη σκέψη μου και τον κοιτώ στα μάτια, κατώ βλεμματική επαφή και έπειτα λίγο αφήνω το βλέμμα κάτω ή κοιτάω πάνω αριστερά. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι να είναι ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας η καρδιά μας, που επικοινωνεί μαζί τους, το κορμί μας, να μην δημιουργούμε φραγμού. Να έχουμε σταθερή γλυκιά με βάθος φωνή. Κρατώ την οπτική επαφή, έχω μια καλή παρουσίαση, εμφανίζουμε εκεί με καλοπισμό. Δεν λέμε να έχουμε κάποιο ακριβό ντύσιμο, ένα απλό, περιποιημένο, κλασικό ρουχισμό. Εξαρτάται βέβαια πάντα ποια είναι η εργασία, σε ποια θέση πάω να ζητήσω εργασία. Συστήνω τον εαυτό μου, έχω θετικό τόνο, υπάρχει ενθουσιασμό στο λεκτικό μου. Όταν θέλω να δώσω μία έμφαση στην πρόταση σε αυτό που λέω, μπορώ να κάνω όμορφες παύσεις πριν αυτό το οποίο θέλω να δώσω έμφαση. Για παράδειγμα, Μυροξάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε και είμαι εδώ στο χώρο σας, να μοιραστώ την εμπειρία μου και αν και εφόσον ταιριάζει και με θεωρήσετε ότι είμαι η κατάλληλη, θα... Όχι. Σε αυτή την περίπτωση θα πούμε χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, είμαι η Ροξάνη και θέλω να συνομιλήσουμε για να βρούμε μαζί ιδέες που θα πάνε την εταιρεία μπροστά μέσα από τη θέση αυτή την οποία προκύπτει στην εταιρεία σας. Μπορώ να ανταπεξέλθω στα καθήκοντά μου επάξια, γιατί έχω τρόπους και συστήματα που προσαρμόζομαι. Μ' αρέσει η ομαδικό άτομο, μ' αρέσει η ομαδική εργασία.
και μπορώ να επικοινωνήσω με σεβασμό στον συνάνθρωπό μου. Σε αντίστοιχη περίπτωση, στην επιχείρηση που εργαζόμουν πριν, οι σχέσεις με τους συναδέλφους και με την εργοδοσία είναι ακόμα και θα συνεχίσουν να είναι άριστες. Εκεί μπορείτε να δώσετε και ένα παράδειγμα. Χρειάζεται και έχει ανάγκη το άτομο να ακούσει εμπειρίες, να ακούσει το storytelling. Για το storytelling πάτε. Πώς λοιπόν πουλάτε τον εαυτό σας? Πώς λοιπόν θα πουλήσετε καλύτερα τον εαυτό σας? Με βλέπετε, χρησιμοποιώ και τα χέρια μου. Τα χέρια λοιπόν, χωρίς να γίνουν νευρικές, αμήχανες και χαοτικές κινήσεις, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουμε λειτουργικά. Λειτουργικά σημαίνει όταν θέλω να πω πριν ένα χρόνο, να κάνω κάπως πριν ένα χρόνο, εκείνη σε αυτή που δείχνει παρελθόν. Ή να πω και ναι, ξανασυνέβη αυτό, μου έτυχε αυτή η περίπτωση και εμένα, κάνω κινήσεις λειτουργικές. Είχαμε άνοδο και σηκώνω το χέρι, κάνω μια άνοδο. Είναι λειτουργική χρήση των χεριών. Το χαμόγελο, η σταθερότητα, η ευκρίνεια, η καθαρότητα του λόγου. Δεν μιλάω γρήγορα, ούτως ώστε ο άλλος να με χάνει. Προσπαθώ λοιπόν να ολοκληρώνω ένα νόημα, να απαντώ σε αυτό που με ρωτάει και έπειτα εν συνεχεία στη δεύτερη, στη τρίτη, στη τέταρτη ερώτηση και ούτω καθεξής. Ένα συγκροτημένο άτομο, ένα συγκροτημένος λόγος, βρίσκομαι εκεί, είμαι συγκεντρωμένος, ακούω, αφουγκράζομαι, νιώθω, βλέπω, διαβάζω το πρόσωπο του άλλου και κατανοώ και ανταποκρίνομαι αντίστοιχα σε αυτό το οποίο ακούω, σε αυτό το οποίο βλέπω. Αυτό σημαίνει προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο ένα άλλο μοντέλο. Είσοδος. Ενεργητικός ακροατής και ομιλητής, είσαστε παράλληλα. Η έξοδος. Χαμογελάμε με τον ίδιο τρόπο που έχει η είσοδος, θα γίνει και η έξοδος. Χαμογελάμε. Λέμε, κύριε Κωνσταντίνο, χάρηκα πολύ για τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και για τη χαρά να σας συναντήσω, να σας γνωρίσω, να σας μάθω. Πότε πιστεύετε θα γνωρίζετε αν είμαι εγώ η επιλαχούσα για τη συγκεκριμένη θέση? Να σας πάρω τηλέφωνο αύριο. Δεν πρέπει να αφήνουμε εκεί κενό. Και θα σας απαντήσει ο άνθρωπος. Σηκώνεστε όρθιος, χαιρετάτε με τον ίδιο τρόπο, ευχαριστείτε, το κοιτάτε στα μάτια και λέτε πάντα ευχαριστώ. Δεν ξεχνάμε να λέμε ευχαριστώ στο τέλος από μία συνέντευξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε κλείνουμε επαναλαμβάνοντας το όνομά του, τον ευχαριστούμε και φεύγουμε όμορφα και ωραία από την πόρτα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να γυρίσουμε και να πούμε ξανά ένα απλό nodding, την έψιμο προς τα κάτω. Σας ευχαριστώ και φεύγουμε. Δεν ξεχνάμε μετά την επόμενη μέρα να στείλουμε ένα email ευχαριστήριο ή μετά από λίγες, μια-δυο ώρες στην εταιρεία που μας πήρα συνέντευξη, που μας δέχτηκα για την ευκαιρία η οποία προκύπτει και ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί τους μετά από δύο μέρες για να δούμε αν έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Εξαρτάται πάντα το τι μας έχει πει και στην ερώτηση την οποία θέσαμε. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για οποιαδήποτε απορία. Αν έχετε, με μεγάλη μου χαρά να επικοινωνήσετε μαζί μου και να πούμε και να μοιραστούμε περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή επιτυχία στις συνεντεύξεις σας.